Το φαινόμενο της οπισθοδρομούσας φωτιάς σημειώθηκε στον Εύρο, αλλά και το φαινόμενο της καμινάδας στην Πάρνηθα. Με τους ειδικούς να τονίζουν χαρακτηριστικά πως, αν και δεν είναι πρωτόγνωρα, εξακολουθούν να τους ανησυχούν. Το φαινόμενο της οπισθοδρομούσας φωτιάς καταγράφηκε στον Εύρο, με αποτέλεσμα τα χωριά να έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές λόγω των αλλεπάλληλων πυρκαγιών που συνεχίζονται με αμοιότο ρυθμό. Ιδιαίτερα όταν ο άνεμος δεν είναι πολύ ισχυρός, τότε η οπισθοφορία αυτή παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, αποκτά έκταση και ένταση και δημιουργεί και ένα δικό της μικροκλίμα, το οποίο πολλές φορές μεταστρέφει την πυρκαγιά. Στις 19 του μήνα σημειώθηκε η πρώτη φωτιά στο χωριό Νύψα, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι και το χωριό Κύλα. Η οπισθοφορία της πυρκαγιάς έλαβε μεγάλες διαστάσεις λόγω της καύσιμης ύλης που υπήρχε στο δάσος. Σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους, βοήθησε την οπισθοπορία και την πλάγια πορεία της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να ανοίξει το μέτωπο περιμετρικά και πολλές φορές μπορεί να εξισορροπήσει ακόμα και τον άνεμο στην αντίθετη κατεύθυνση, αν υπάρχει μεγάλη καύσιμη ύλη. Με την Πάρνηθα να καίγεται για μία ακόμη φορά, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της καμινάδας που οδηγεί σε ακραία συμπεριφορά της φωτιάς. Η πρώτη εκδήλωση της φωτιάς σημειώθηκε στις 22 του μήνα στη Χασιά, με τα τελευταία 24 ώρα να έχει φτάσει μέχρι το Μετόχι. Σε ό,τι αφορά τώρα το φαινόμενο της καμινάδας, είναι ένα φαινόμενο το οποίο οδηγεί σε ακραία συμπεριφορά της φωτιάς και πραγματοποιείται όταν η φωτιά εισέρχεται μέσα σε μια χαράδρα στη βάση της. Όταν συμβαίνει αυτό και στη βάση της χαράδρας, στα τυχώματά της, έχουμε πολύ πυκνή βλάστηση, αυξάνεται απότομα ο ρυθμός της καύσης. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στη Βιωτία. Πάμε λοιπόν στη Μαρία Μπουρνιά να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα. Μαρία. Συνεχίζονται οι αναζωπηρώσεις εδώ στο μέτωπο της Βιωτίας. Τουλάχιστον 4 είναι τα πύρινα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το μέτωπο το οποίο βρίσκεται πάνω στο βουνό και η έλατα. Συνεχίζεται η μάχη της πυρόσβεσης τόσο από τις επίγειες όσο και τις εναέριες δυνάμεις. Τα πύρινα μέτωπα είναι 4, εντοπίζονται ανάμεσα στην περιοχή Στήρη και Κυριάκη. Ευτυχώς δεν πλησιάζουν κάποιο κατοικημένο οικισμό, βρίσκεται πάνω στο βουνό, στο όρος του Ελικόνα, εικόνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή και σας μεταφέρουμε. Ένα μέτωπο το οποίο ελπίζουμε μέχρι και την νύχτα να έχει κοπάσει, όπου θα σταματήσουν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς. Η αναζωπηρώση είναι συνεχής και πέρα από αυτό να δείξουμε και το άλλο πύρινο μέτωπο που είναι λίγο πιο δίπλα, πάλι στο όρος του Ελικόνα. Βλέπετε τις φλόγες που ξεπηδούν μέσα από το δάσος. Είναι χαμηλή κυρίως η βλάστηση σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο και γι' αυτό ελπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ότι θα είναι πιο εύκολο να κατασβεστεί, τουλάχιστον να περιοριστεί. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι και πάμε εμείς στον Εύρο αμέσως, κυρίες και κύριοι, στον Βαγγέλη Κοκολάκο να μας πει πώς έχει αυτή την ώρα η κατάσταση. Βαγγέλη, πού είναι το πιο δύσκολο μέτωπο στην περιοχή? Είναι εδώ μπροστά στο χωριό Κύλα, στο δάσος μπροστά το χωριό Κύλα, Γιώργο. Εδώ έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η ανεξέλεγκτο το μέτωπο, το οποίο ξεκίνησε από το δάσος της Δαδιάς και κινείται ανεξέλεγκτο εδώ στο χωριό Κύλα, το οποίο βίωσε τον εφιάλτη και το περασμένο Σάββατο εδώ στην περιοχή της Μελίας. Ξεκίνησε και η πρώτη πυρκαγιά που έφτασε μέχρι και την Ροδόπη. Τώρα έχουμε μια μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή της Σίμης. Απασχολεί ιδιαίτερα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Προσπαθούν και εκεί να περιορίσουν το μέτωπο για να μην δημιουργηθεί ένα δεύτερο μέτωπο, γιατί το τρίτο μέτωπο που απασχολούσε στην περιοχή της Ροδόπης έχει συγκρατηθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχουν και εκεί συνεχείς αναζωπηρώσεις, αλλά όλοι βρίσκονται σε επιφυλακή, κάτοικοι, εθελοντές, πυροσβέστες, και σβήνουν συνεχώς νέες εστίες που ξεπετάγονται μέσα στο δάσος γύρω από την Σικοράχη. Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα στον Εύρο. Προβλέπεται ακόμα ένα φιαλτικό βράδυ και τα εναέρια μέσα σε λίγη ώρα αναμένεται να σταματήσουν να κάνουν ρήψεις, και στο δάσος της Δαδιάς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πλησιάσουν πεζοπόρα τμήματα, Γιώργο. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Χρήστος Μέτιος, για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Κύριε Μέτιε, καλησπέρα σας. Είδαμε ποια είναι η κατάσταση. Πολύ δύσκολη και σήμερα εκεί σε όλη την περιοχή του Εύρου. Αλλά ακούμε από παντού ότι τόσες εστίες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, σχεδόν ταυτόχρονα μάλιστα, κάθε άλλο παρά τυχαίο μπορεί να είναι. Εσείς τι πιστεύετε? Μπορώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Οι καταστάσεις που ζούμε εδώ στην περιοχή μας είναι πρωτοφανείς. Τόσες μεγάλες φωτιές, τόσο
μεγάλης έντασης φωτιές, τόσες πολλές φωτιές και με τόσους δυνατούς ανέμους και κάθε τόσο να προκύπτουν και νέες αναζωπηρώσεις και νέες εστίες, πραγματικά δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια φαινόμενα. Όσο και αν προσπάθησα να ψάξω και στο παρελθόν, κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι υπήρχαν και άλλη φορά. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρες οι καταστάσεις. Τώρα, όλα αυτά μας προβληματίζουν, εννοείται, αλλά η προσπάθεια γίνεται εδώ και αρκετές μέρες με δύο τα κύρια μέτωπα. Το ένα αφορά το δάσος της Δαδιάς, όπου εκεί τα σημεία τα οποία και αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με ένα αέρα μέσα, εννοείται και με πεζοπόρα τμήματα πυροσβεστών και με μηχανήματα έργου, και να μην ξεφύγει βόρεια για να προστατευτεί το δάσος και νοτιότερα. Είπατε και στο ρεπορτάζ που παρακολούθησα πριν, είναι ακριβή όλα αυτά τα οποία είπατε για τα κύλα και την Εσίμη, είναι όμως και για να προστατευτούν και οι οικισμοί της Δαδιάς και της Λευκίνης. Αυτός είναι ο στόχος. Εσείς, κύριε Μέτιε, στην περιφέρεια, έχετε πληροφορίες ότι όλα αυτά μπορεί να προκλήθηκαν από ανθρώπινο χέρι? Ακούστε, αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, κύριε Κούρο, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις, ενδεχομένως και ενδείξεις να υπάρχουν, να προβληματιζόμαστε όλοι, αλλά αν δεν έχουμε στοιχεία, δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Θα περιμένουμε επομένως τις επόμενες μέρες να δούμε όλες τις εξελίξεις και τα στοιχεία που θα συγκεντρώσετε. Ναι. Τώρα, η οικολογική καταστροφή στην περιοχή σίγουρα είναι τεράστια. Έχετε μήπως εικόνα για τις συνολικές ζημιές όμως, πόσοι οικισμοί έχουν καταστραφεί, πόσα σπίτια? Είναι εντυπωσιακά και τα στοιχεία που δείχνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος, που έχουμε την πιο καταστροφική πυρκαγιά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Ακριβώς, μια τεράστια έκταση εδώ και αρκετές μέρες που ουσιαστικά ενώθηκαν τα δύο μέτωπα, αυτό όπως είπαμε με την Δαδιά και με αυτό το μέτωπο που ουσιαστικά πέρασε βόρεια της Αλεξανδρούπολης και κατευθύνεται στη Ροδόπη. Είναι οι δύο κρίσιμες εστίες, μια τεράστια έκταση με δεκάδες οικισμούς, 17 οικισμούς και άλλες 7 συνοικίες, όχι οικισμούς, της πόλης εκενώθηκαν. Της πόλης της Αλεξανδρούπολης, όπως εκενώθηκαν και 8 με 10 οικισμοί στον Εύρο. Με συγχωρείτε, στη Ροδόπη. Τα προηγούμενα που είπα ήταν στον Εύρο. Έχουμε καταγράψει ζημιές και σε σπίτια και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Η καταγραφή ξεκίνησε και από τις υπηρεσίες του κράτους αλλά και της περιφέρειας και των Δήμων των αντίστοιχων, και είναι πολύ σημαντικό και η άμεση αποζημίωση των λιγέντων και για τις υποδομές να κινηθούμε άμεσα που έχουν καταστραφεί, αλλά και η οριστική λύση στο πρόβλημα όσων έχουν... Έχουμε δείξει ακριβώς και εμείς εδώ από τον Αντένα τη μεγάλη καταστροφή που έχει η περιοχή και πόσες περιουσίες έχουν χαθεί. Τώρα, για όλους αυτούς τους ανθρώπους όμως που έχουν πληγεί, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Η περιφέρεια παίρνει άμεσα κάποια μέτρα για τους πληγέντες? Κοιτάξτε, είχε έρθει χθες κιόλας. Ήταν εδώ ο κύριος Τριανδρόπουλος, που είναι και αρμόδιος ως υφυπουργός πολιτικής προστασίας. Ανακοινώθηκαν δύο σημεία, θεωρώ σημαντικά, και η άμεση στήριξη με ενίκεια όσων δεν μπορούν να κατοικήσουν πλέον στα σπίτια τους, άμεσα αυτό ξεκινά, και οι ζωοτροφές, γιατί πρέπει να ενισχύσουμε τους κτηνοτρόφους, τις κτηνοτροφικές μονάδες, γιατί και λόγω της φωτιάς, αλλά και λόγω των καταστροφών, δεν θα μπορέσουν να ταΐσουν τα ζώα τους. Άρα, οι δύο αυτές ενότητες είναι που πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα. Και η οριστική φυσικά αντιμετώπιση όλων των πληγέντων είναι κάπως φυσικά θα διαρκέσει περισσότερο, ειδικά όταν θα έχουμε πλήρη καταγραφή των σπιτιών και τις ενέργειες και τα έργα που πρέπει να γίνουν για την πλήρη αποκατάστασή τους. Αυτό θα ακολουθήσει κάποιο χρόνο. Τα άλλα δύο που είπαμε θα πρέπει να γίνουν άμεσα. Άμεσα μέτρα λοιπόν αυτά τα δύο. Αλλά δεν έχω συνολικό αριθμό των όλων αυτών των στοιχείων, γιατί συνεχίζεται η καταγραφή. Μάλιστα. Τώρα μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μέτιε. Φοβάστε για αυτό το οικολογικό κόσμο, το δάσος Δαδιάς? Υπάρχουν φόβοι με την φωτιά όπως εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες? Η ίδια ανησυχία μας, κύριε Κούρο, ήταν και πέρυσι, όταν υπήρχε πάλι η φωτιά στη Δαδιά, και τώρα και αυτή η φωτιά έρχεται να συμπληρώσει, αν θέλετε, ένα κομμάτι που να καταστρέψει ακόμα ένα κομμάτι του δάσους. Γι' αυτό οι προσπάθειες, πέρα
γιατί πάντα ο πρώτος στόχος είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Αλλά επίσης βασικός στόχος παραμένουν και οι περιουσίες και πολύ περισσότερο τα εθνικά μας πάρκα. Είναι το σημαντικότερο εθνικό πάρκο στην περιφέρειά μας. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαι πιο αισιόδοξο σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, γιατί επιχειρούν και ενισχύσεις από το εξωτερικό που ήρθαν από Ρουμανία, από Βουλγαρία, από Τσεχία. Ήρθαν πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα, άρα και ένα αέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη φωτιά και στο δάσος της Δαδιάς. Όλοι ευχόμαστε, κύριε Μέτη, αυτός ο εφιάλτης που έχει βρει την περιοχή να τελειώσει πολύ γρήγορα. Κύριε Περιφερειάρχα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ.